Κυριάκος με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, αλλά εγώ ξέρω ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε έλλειμμα 15,1% το 2009 και χρεοκόπησε τη χώρα. Και δεύτερον, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί ή εναλλάξ δημιούργησαν μια ύφεση σωρευτική 25%. Αν υπάρχει μια κυβέρνηση που γύρισε την οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σήμερα έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα με όλες μας τις αδυναμίες. Υπάρχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το έχει αναπτύξει λίγο πολύ ο κ. Μητσοτάκης, δίνει κάποια στοιχεία κάθε τόσο. Ορισμένα είναι ξύπα-ξύπα, αλλά τα άλλα επιμένει. Και όπως παραδείγματος χάρη χτες με τις αυξήσεις. Ένα άλλο στοιχείο που είναι η προσλήψη στο δημόσιο, το 5:1. Που λέει ότι θέλει να το κάνει το 1:1 που έχουμε καταφέρει μετά από πολλούς σκόπους. Θέλει να το κάνει 5:1. 5 οι δημόσιοι υπάλληλοι να φεύγουν, ένας να έρχεται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τις δημόσιες υπηρεσίες? Ότι δεν θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, να επεξεργάζονται οι αιτήσεις για τις ξενιδιοκτησίες. Βλέπω όμως ότι η λογική που, όπως φαίνεται το θέμα, και αφού υπάρχει και πλήρη συμφωνία από εσάς πριν, είναι σε μια λογική ιδιοκτησιακή σχέση με την εξουσία και τη δικαστική. Όχι, αυτή είναι δική σας λογική. Εντάξει, ωραία, καταδικάστε με. Απλώς θέλω να πω αυτό. Στη λογική λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν διαφορείτε στα πρόσωπα της διαδικασία, υπάρχει, ξέρετε, αυτό που λέμε η υπέρβαση της συνενέσεως. Θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε ότι βεβαίως και δεν είχαμε θέμα, το κράτος προχωρά. Αυτό που σας ακούω σιγά σιγά είναι μια λογική ρεβάνς συνολικής. Και είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν με φοβίζει, γιατί δεν θα περάσει, αλλά πραγματικά πολιτικά με ενοχλεί.